οδηγός. Τι, τι εννοείς? Yo, λοιπόν, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ένα, δύο. Oh. Λοιπόν παιδιά, όπως είδατε στον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα κάνουμε το προσπάθησε να μην τρομάξει challenge. Είναι κάτι διαφορετικό στο κανάλι μου, λέω γιατί όχι να μην το κάνουμε. Αλλά πριν αρχίσω αυτό το βίντεο παιδιά, θέλω η ομαδάρα μας να φτάσει τα 7.000 likes. Θα το εκτιμήσω πάρα πολύ αν θέλετε να συνεχίσω για αυτήν τη σειρά. Επίσης guys, έχουμε φτάσει σχεδόν τις 190.000 subscribers. Θέλω να κάνετε ένα τεράστιο subscribe παιδιά, να με βοηθήσετε να φτάσουμε τις 200.000. Τέλος πάντων guys, ετοιμάζω επίσης έναν event στη Λευκοσία, στον downtown, η ώρα 4. Θα αφήσω κάτω στο description όλες τις λεπτομέρειες αν θέλετε να τις δείτε. Υπάρχουν εισιτήρια από πριν όσοι θέλετε να προλάβετε. Υπάρχουν pre-sales στην πόρτα. Υπάρχει κάποια είσοδος, θα δείτε κάτω στο description ό,τι χρειάζεστε. Πραγματικά παιδιά, όσοι μπορείτε να έρθετε από Λάρνακα, Λεμεσόν και Πάφων, πραγματικά ελάτε. Τέλος πάντων, πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Έναν τράχτο. Τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε έναν τράχτο, ξέρω. Ένας άνθρωπος. Με μου πεις να πέσει. Με μου πεις να πέσει. Ωμαλάκ. Αρκέψαμε πολλά καλά. Ρε, μα είδατε το. Οκ, βάλε μου ένα. Ναι, ότι φοβήθηκα. Ένα, οκ. Τι θα γίνει. Δεν φοβήθηκα, αλλά αυτός ο τύπος είναι πάρα πολύ τυχερός. Ένας άνθρωπος που πάει να πεταχτεί. Οκ, ωραίος. Γα. Μάγα, είδες τι έκαμε ο άνθρωπος. Οκ, βάλε μου δύο. Αρχίσαμε πολύ καλά. Οκ, έναν φορτηγό. Oh my god. Μαλάκες, αυτό το challenge δεν είναι για μένα, αλήθεια, τρομάζω πολύ εύκολα. Okay. Βγήκε το σχοινί. Το μαλά. Λοιπόν, ένας τύπος που κάνει parkour. Πώς το γλίτωσε αυτό ρε φίλ. Μα πρέπει να το ξαναδώ. Παρατρίχα μαλάκες, αν έπεφτε μπα στο βράχο. Ήταν προσπαμένος. Ένας τύπος που προσπαθεί να βγει στο σπίτι του με τις σκάλες. Oh my god. Δεν φοβήθηκα. Ήταν πολύ τυχερός. Ήταν πάρα πολύ τυχερός. Βλέπουμε ένα άλλον τύπο τώρα με ελικόπτερο. Φαντάσου πόσο αέρα έχει, ελπίζω. Πάλι καλά που το προσγείωσε. Μαλάκα, είχε ένα άνθρωπο από κάτω που προσπαθούσε να μην πεθάνει από τους έλικες του ελικοπτέρου. Τρεις λύκοι πας σε ένα. Είναι αλεπού νομίζω οι άλλοι. Και άλλοι είναι κανονικοί λύκοι και θέλουν να τη φά. Ελπίζω να γλιτώσει. Είμαι πολύ περίγωρος να δω πως γλιτώσει. Αλήθεια. Δες. Πως τους. Show. Έκαμε στο show. Ο επόμενος, βλέπουμε μια κάμερα οποία τραβάει έναν άνθρωπο. Fuck. Τι ήταν αυτό ρε. Okay, βλέπουμε μια μοτόρα. Λόλιο να πατήσει τη κελέντου το φορτηγό. Μα πως γλίτωσε. Μα θέλω να το ξαναδώ. Τι εννοείς. Μαλάκα. Εντάξει, μέτρα ότι φοβήθηκα ξανά. Ένα σασέρ με έναν τύπο. Δεν βλέπω τι ακριβώς είναι αυτό. Σκυλάκι με το σχοινί. Κόψε το. Μπράβο. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά. Βλέπουμε έναν αυτοκίνητο το οποίο προσπαθεί να απρολάβει να μην μπει. Τι είναι αυτό, ρε. GTA 5, παιδιά. Δε στον πελό που προσπαθεί να φύγει που τα νερά να μην πλημμυρίζει αυτοκίνητο. Μπράβο. Καλός οδηγός. Τι εννοείς?
Πε μου, έζησε. Αποκλείται να ζήσει. Βλέπεις σαν κεφαλάκι μου βγαίνει από έτσι, έτσι κρυφά. Μαλάκα. Μαλάκα, όντως τώρα. Πάρε καλά που ζεις. Βάλε ότι φοβήθηκα ξανά. Να δούμε πόσες φορές φοβήθηκα. Βλέπουμε ένα ζευγαράκι μου πάει να κάνει ακροβατικά. Καλός, καλός, ωραίος. Ωραίος τρέλος. Μια μοτόρα η οποία... Δεν έγινε κάτι. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο τηλέφωνο. Μαλάκα, τι εννοείς? Δέτε. Ο τύπος δεν καταλαβαίνει τι έγινε αυτή τη στιγμή. Δεν το συνειδητοποίησε. Ξέρεις, οκ, μαμά, θα έρθω να φάω το μεσημερί. Οκ, μην με πιεζείς. Θα βάλω και ζακέτα. Λαλό μαλακίες. Οκ. Ο επόμενος βλέπουμε έναν που ο οποίος πάει να πηδήσει ένα βουνό και πέφτουν. Oh my god. Okay. Τώρα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει έναν τρένο στα αρχίδια του. Τώρα το βλέπει, προλάβε. Είχε άγιο φίλε μου. Βάλε ότι φοβηθεί. Είναι πολύ άχρηστος αυτό το challenge. Αυτός ο τύπος βγάζει το χτίριο το οποίο θα διαλυθεί. Ναι και τι. Μαλάκες, πέρασε ξιστά από την κοπέλα λιπέτρα. Okay. Τι, λογικά το αεροπλάνο. Δεν κατάλαβα. Sorry, δεν κατάλαβα. Λογικά περάσε αεροπλάνο. Oh, μάλιστα, τέλειος. Βλέπουμε έναν τυπάνο ο οποίος προσπαθεί. Oh, άλλο λίγο. Άλλο λίγο. Μαλάκες, σκέψου να πέσεις από εκεί πάνω. Βλέπουμε δύο τύπους οι οποίοι. Αυτό θα πει καλός οδηγός, παιδιά. Έναν άλλον αεροπλάνο το οποίο. Τι. Okay, συνηθισμένο. Μαλάκα, μπορούσε να βρει ένα κεφάλι, ξέρω. Μα πόσο ξύστα ήταν αυτό. Πόσο ξύστα ήταν αυτό. My god. Αλήθεια, πρέπει ο πιλότος να ήταν μεθυσμένος. Πρέπει να πει κανένα κλαπ τη νύχτα. Και ο μπουκάλες ολόκληρες Κάσπερ. Και να γίνει στραγωτό. Τώρα καταλάβα τι είπα, απολογούμε. Συνεχίζουμε το βίντεο. Τι έκανε αυτή? Πήγε να πέσει το ποτήρι και το κλώτσισε, ξέρω. Και πήγε να το πλύνει. Τι κεραυνός είναι αυτός όλος. Αυτό νομίζω το έχω ξαναδεί, παιδιά. Ο τύπος εδώ προσπαθεί να κόψει την σκεπή του σπιτιού και πάει να πατήσει. Νομίζω την τρώει χαμέ. Σκέψω όμως ήταν με πριόνι, μάλακα. Σκέψω να πέφτε με το πριόνι να κοπεί καμιά κανένα χέρι, ξέρω. Είχες άγιο, φίλε μου. Okay. Μα δεν τρακάρα, δεν τρακάρα. Βάλε ακόμα ένα. Βλέπουμε έναν τυπάνο ο οποίος κάνει σκι και... Μαλάκα, μαλάκα, τον έξισε το σκύλο. Βάλε να έχουμε, βάλε να έχουμε. Βλέπουμε έναν τρένο ή οτιδήποτε είναι αυτό. Μαλάκα, όντως τώρα πήγαινε να περάσει η κοπέλα σαν πάει το τρένο, ρε φίλε. Μα αν ήμουν οδηγός σαν να κατεβώ να εισακέψω πατσές. Αλήθεια εδώ. Οκ, είναι αυτό για να μπαίνει μέσα άλλη λωρίδα. Πελέ μου, έξισε τους ανθρώπους. Οκ. Βάλε κι άλλο να έχουμε, βάλε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσω. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές φοβήθηκα. Γράψτε κι εσείς, παιδιά, πόσες φορές φοβηθήκατε κάτω στα comments. Είμαι πολύ περίεργος να δω πόσες φορές. Αν με φτάσατε βασικά, που δεν νομίζω. Επίσης, guys, κάνετε ένα τεράστιο like να φτάσουμε τις 7.000 likes. Πραγματικά θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Κάνετε ένα subscribe να φτάσουμε τις 200.000. Και μην ξεχνάτε ότι θα κάνω event στη Λευκοσία 21/12. Ό,τι θέλετε είναι κάτω στο description. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τι έμεινε να ναι. Φίκι, σίκι, πίκι, κυλίκι, πίκι, πούμ, πούμ.